Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο επεισόδιο, δεύτερο επεισόδιο Ark Survival Ascended. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, στο πρώτο επεισόδιο φτιάξαμε μεταλλικά εργαλεία, εδώ τα πάντα όλα. Φτιάξαμε και awesome spyglass. Είδα μια σκιά από ένα πτερανόντον, αλλά δεν ξέρω πού είναι το ίδιο το πτερανόντον. Τέλος πάντων, έχουμε εκεί ή κάτι γλάρους, όχι. Σκοπός του σημερινού επεισοδίου είναι να κάνουμε tame πτερανόντον και να πάμε στο σημείο που θα ήθελα να γίνει η κύρια βάση μας. Όχι level 10, όχι level 10, ένα λίγο καλύτερο level. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει όμως είναι πρώτα απ' όλα να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε ένα crossbow και τι χρειαζόμαστε. Τα έχουμε όλα, θέλουμε... Α, μόνο 6 μεταλλά. Νομίζω κάτι έχει ψήσει εδώ, ναι. Ψήνει ακόμα από χθες, γιατί είχα κλείσει τον server. Είχα γράψει το επεισόδιο λίγο νωρίτερα, δεν είχε ανοίξει ακόμα ο σερβερ για εσάς, οπότε άνοιξα, έγραψα και τον έκλεισα. Και τώρα το ίδιο κάνω, ο σερβερ θα ανοίξει μόλις τελειώσω την εγγραφή αυτού του επεισοδίου που θα συμπίπτει και με την ώρα που θα ανέβει το πρώτο επεισόδιο. Ναι, γράφω αυτό το βίντεο πριν ανέβει το πρώτο. Αν υπομονούσα να παίξω. Συγγνώμη, παιδιά, δεν περίμενα να δω τα σχόλιά σας. Γράφω ήδη το δεύτερο επεισόδιο, το πρώτο θα ανέβει σε λιγάκι. Οπότε, αν μου έχετε γράψει κάτι που θα έπρεπε να το ξέρω, θα το δω μετά την εγγραφή αυτού του επεισοδίου. Δεν πειράζει. Θέλω γενικά να μου πείτε πώς ακούγεται και ο ήχος. Έχω κάνει διάφορες αλλαγές και στο πρώτο αλλά και τώρα, μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου επεισοδίου. Έχω κάνει κάποιες αλλαγές στον ήχο και δεν ξέρω γενικά τώρα κάνω και κάποιες, δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά, τέλος πάντων θέλω να καταλήξω. Είμαι σίγουρος ότι μάλλον θα ακούγομαι διαφορετικά, είμαι σίγουρος ότι μάλλον θα ακούγομαι διαφορετικά, τέλος πάντων δεν ξέρω, δεν θέλει πέτρες για βελάκια νομίζω. Θέλουμε fiber και thatch, λοιπόν fiber, sickle. Σίκλ, μαγεία. Ωραία. Λοιπόν, το σίκλ σου αλλάζει το παιχνίδι μια για πάντα, διότι μπορείς και μαζεύεις επιτέλους... πού είμαι? Επιτέλους φάιμπερ. Λοιπόν, βάλε αυτό εδώ, βάλε αυτό εδώ, βάλε το... Πού είναι το σίκλ? Και πάμε να μαζέψουμε φάιμπερ, να δούμε πόσο καλά μαζεύει. Βλέπετε εδώ μαζεύει, ξέρω εγώ, 100-150, δεν είναι πάρα πολλά. Είναι πολλά, εντάξει, αλλά... Δεν είναι. Υπάρχουν κάποια σημεία που έχει κάποια ειδικά κάτω αυτά. Όχι. Ακούω μωρό ντοντό. Είναι κάποια, δεν έχει τώρα στο σημείο που βρισκόμαστε εδώ. Που αν τα βρεις, κάνεις ρογότης και μαζεύεις ένα χιλιάρικο για πλάκα. Να, και άμα κάνεις 5 κλικ μαζεύεις 10 χιλιάρικα για πλάκα. Τέλος πάντων, εμένα στο το 1 χιλιάρικο τώρα μας φτάνει και μας περισσεύει, γιατί θέλουμε απλά να κάνουμε μερικά βελάκια. 49 είναι ό,τι πρέπει. Και θα χρειαστεί να φτιάξουμε τρανκ βελάκια, που σημαίνει ότι θα χρειαστούμε spoiled meat. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, θα τα καταφέρουμε. Εδώ μέσα τι έχει? Ποιο έχει μικρότερο timer? Μου φαίνονται ίδια. 8 και 40 κάτι, 8 και 40 κάτι. Ωραία, ίδια είναι. Φέρ τα πάνω μου έτσι. Τι ακούστηκε? Νομίζω ότι απλά έσβησε αυτό εδώ. Χαίστηκα πάνω μου. Λοιπόν, βάλε αυτά εκεί. 49 τα φτιάξε. Τι μου τέλειωσε? Γιατί δεν έχω φτιάξει 100 thatch. Thatch είναι εύκολο. Thatch είναι εύκολο. Εδώ έχει thatch. Τι άλλο θέλω να σας πω? Δεν ξέρω τι θέλω να σας πω. Πάμε να παίξουμε. Δεν σας λέω τίποτα. Δεν σας λέω τίποτα γιατί δεν τα θυμάμαι. Οπότε απλά παίζουμε. Thatch, arrows. Άλλα 100, άλλα κάποια σκιά. Με αγχώνουν οι σκιές, δεν ξέρω. Έχω συνηθίσει να παίζω με κλειστές σκιές γιατί δεν είχα καλά γραφικά στο προηγούμενο ARK. Και με αγχώνουν οι σκιές, με φοβίζουν, με τρομάζουν. Δεν ξέρω. Είμαι σκιοφοβικός. Δεν ξέρω τι λέω, μην δίνετε σημασία μεγάλη. Αυτό που θέλω να κάνω εγώ τη δεδομένη τη στιγμή είναι να χωρίσω αυτά για να λήξουν. Θέλουν πολλή ώρα και θα μου γεμίσει το inventory πράγματα. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα mortar και ένα pestle. Mortar, θέλουμε hide, έτσι, hide και stone, ωραία. Hide stone, για να δούμε τώρα, mortar. Κάτι άλλο θέλω, κι άλλο, φέρω. Τώρα, τέλεια. Λοιπόν, να φτιάξουμε narcotics,
ώστε με narcotics και stone arrows φτιάχνουμε trunk βελάκια, όπου βασικά ένα πτερανόντων θέλει δυο στο κεφάλι, τρία, δεν ξέρω τι θέλει, και πέφτει, δεν θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, θα εναποθέσουμε αυτό. Εδώ είναι το καλύτερο σημείο. Πάρε αυτά τα 5. Και πάρε και... Τι άλλο θέλει, κόλλησε το μυαλό μου, θα το θυμηθούμε. Θέλει narcoberries, ωραία, πάρε, έχω 30. Πού τα πέταξε, εδώ. Και πόσα μπορείς να κάνεις, 5. Θα έχουμε 5 βελάκια, αλλά με 5 βελάκια ρίχνουμε πτερανόντων, δεν είναι δύσκολο. Αρκεί να βρούμε. Έχει πάρα πολλά εδώ τριγύρω, δεν είναι πρόβλημα. Τα βελάκια τα έχω κραφτάρει εγώ όλα. Ωραία. Δεν ξέρω τι, από βάρος... Ναι, θα πρέπει δηλαδή να βρούμε ένα πτερανόντων να μπορεί να μας σηκώσει για να μπορέσουμε να πάμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Δώσε μίλι damage. Είχαμε πει να το πάμε μέχρι 2 εκατοστάρικα το μίλι. Και μετά μάλλον θα συνεχίσω με health. Πάρε λίγο φαγητό. Ωραία. Να αφήσω κάποια πράγματα εδώ να πάμε να βρούμε σπίτι και να ξανάρθουμε να τα πάρουμε. Ή μια και καλή να πάμε να τα έχουμε όλα πάνω μας. Να πεθάνουμε και απλά να τα χάσουμε όλα. Δεν λέει, δεν ξέρω. Μπορώ να τα σηκώσω. Εγώ δεν μπορώ να τα σηκώσω. Ας ελπίσουμε να μπορεί το πτερανόντα. Μπορώ να κουνηθώ λιγάκι. Το πιο βαρύ πάνω μου είναι οι πέτρες που μπορεί να πει κανείς ότι μαζεύουμε και από εκεί, ρε παιδί μου. Δεν είναι τόσο θέμα. Και έφυγε το μισό βάρος. Ναι, το μισό βάρος που είχα πάνω μου ήταν από τις πέτρες. Ωραία. Όλα τα άλλα μπορώ να τα πάρω. Να δούμε όμως, φέρει τις πέτρες, αν μπορούμε να κάνουμε κανένα stone foundation. Ένα. Τι μας λείπει. Μας λείπει wood. Οκ, δεν είναι θέμα. Θα μαζέψουμε λίγο wood. Να φτιάξουμε κανένα stone foundation να πάρουμε μαζί μας. Να έχουμε έτσι για το ξεκίνημα της καινούργιας βάσης. Είναι level και τρόμαξα λίγο. Ωραία. Να δίψασα. Το είχα δει ότι διψούσα, αλλά ήμουν uncovered και τη στιγμή. Μετά το ξέχασα. Πέρασαν 2 δευτερόλεπτα. Τι θέλετε. Δεν ήπια. Ναι, το έχω δει και αλλού αυτό να συμβαίνει. Τώρα ήπια. Ωραία. Άμα είσαι πολύ γλυκά, καμιά φορά δεν πιάνει, είναι ανάλογα το σημείο που βρίσκεσαι. Το συγκεκριμένο το νερό. Λοιπόν, stone foundation. Άλλα 5, σύνολο 6. Κρεβάτι. Θα τα αφήσω αυτό το κρεβάτι που έχουμε εδώ και θα φτιάξω άλλο κρεβάτι να έχω μαζί μου. Όπου θα χρειαστούμε wood που λογικά για να μην με αφήνει να το κραφτάρω θα χαλάσουμε το wood τώρα για το τέτοιο. Να σε δω εσένα. Level 15. Δεν μου αρέσει το level 15. Αν ήθελα, λέω εγώ τώρα, έτσι, μια τρελή ιδέα που μου ήρθε ξαφνικά στο μυαλό, να φτιάξουμε ένα cryopod. Δεν το κάνουμε πάνω μας. Το cryopod το κάνουμε αλλού. Απλά να δω. Δεν μπορούμε, θέλει level 50. Οκ, δεκτό. Θέλουμε λίγο ξύλο ακόμα. Νομίζω πέρασα δίπλα από ένα δέντρο, δεν πειράζει, εγώ είχα λοκάρει σε αυτό το μάτι μου. Και μπορούμε τώρα να φτιάξουμε κρεβάτι. Όχι, τι θέλουμε. Thatch, ok. Thatch, ό,τι πεις. Νιώθω ότι... Δεν ξέρω. Αυτό δεν είναι. Θέλω λίγο thatch, εδώ έχει. Αυτό είναι berry, αυτό είναι. Ωραία, το βρήκαμε. Λοιπόν, λίγο ήταν, αλλά κάνει τη δουλειά του. Μπορώ να κάνω και δεύτερο κρεβάτι αν θέλω, δεν πειράζει. Και πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε. Είμαι λίγο βαρύς, το ξέρω είναι πέτρες, το είπαμε πριν. Άστες. Και τώρα το βάρος είναι μια χαρούλα είναι. Δεν θέλω να δώσω περισσότερο βάρος από 1000 για την ώρα. Μίλι damage. Εδώ. Τελειώσαμε το μίλι μας. Και από εδώ και πέρα ό,τι πάρουμε θα πάει στο health. Λοιπόν, δώσε λίγο φαγητό ακόμα. Νομίζω είμαστε ψιλοέτοιμοι. Αυτά εδώ θα λήξουν κάποια στιγμή και θα κλαίω που δεν τα χώρισα, οπότε χώρισέ τα. Και νομίζω είμαστε καλά. Ψυγείο τώρα δεν φτιάχνω, αυτά μετακομίσουμε. Θα πάμε μια και καλή στην καινούργια βάση. Απλά θέλω στο crossbow με κρατημένο το R μπορούμε να αλλάξουμε βελάκια και να βάλουμε τα trunk. Όχι. Τι έκανα. Απλά τα κράφταρα. Εγώ θέλω να επιλέξω. Όχι, έχω ήδη. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος. Μισό λεπτάκι. Αυτό είναι το σίκλ. Αυτό είναι. Ναι, έχω stone arrows μέσα.
Πώς μπορώ να... Δεν έχω πάνω μου. Δεν έχω φτιάξει ακόμα. Δεν έχω φτιάξει ακόμα. Γιατί είχαμε μείνει στο εδώ. Μπράβο. Ναι, αν δεν τα φτιάξεις, ξέρετε, δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Ωραία, τώρα που τα φτιάξαμε... Ξέρεις τι, αλλάξατε αυτά τα δύο μεταξύ τους, γιατί συνήθως δεν τα πατάω λάθος. Ωραία. Να το βλέπετε, έχει πάνω τα stone. Αν πατήσεις αυτό που έχεις ήδη, απλά κραφτάρει κι άλλα μπελάκια. Πας εδώ και σου αλλάζει και σου βάζει τα trunk. Βλέπεις, δεν χρειάζεται να μπει στο inventory και να αρχίσεις να σέρνεις βελάκια κάτω. Λοιπόν, θέλουμε πτερανόντων, καλό level κατά προτίμηση. Και πάμε από εδώ να ψάξουμε να βρούμε. Λογικά πρέπει να έχουμε τα υλικά για σάντλ, δεν το σκέφτηκα να το κοιτάξω πριν φύγω από το σπίτι. Νιώθω λίγο κοντό σε αυτό το παιχνίδι. Και ξέρω είναι τα φύλλα και αυτά, τα berries και οι φυλλοσχές είναι όλα λίγο ψηλά τα έχουν κάνει. Κάπου έπεσα. Για να δούμε. Σήμερα δεν σε θέλω. Να βλέπε. Το μπόλα σου δείχνει πράσινο ή κόκκινο αναλόγως αν μπορείς να κάνεις μπόλα κάτι. Δεν είναι πάντα σωστό, αλλά τέλος πάντων. Βλέπετε τι ωραίο, έχει μωράκι τράικ εδώ και πάει με το γονιό του. Για να κάνεις tame αυτό εδώ το μικρούλι, πρέπει ή να σκοτώσεις το γονιό ή να το κάνεις tame το γονιό. Ένα από τα δύο, ό,τι και να κάνεις, είτε το σκοτώσεις αυτό είτε το κάνεις tame. Μετά μπορείς απλά να κάνεις ένα έψιλον πάνω σε αυτό εδώ και θα γίνει δικό σου και αυτό. Λοιπόν, θέλουμε τερανόντων είπαμε. Τερανόντων έρχεται. Περίμενε τώρα να... level 10. Να. Όχι level 10, γιατί δεν θα έχει βάρος και όπως βλέπετε έχει μόνο 120 βάρος, οπότε δεν μας κάνει. Μπορώ να του κάνω εγώ κάτι χωρίς να χαλάσω μπόλα. Μπορώ να του κάνω. 240 damage. Να. Είναι επειδή είναι headshot και είναι και flyer, μάλλον τρώει λίγο αυξημένο. Και... έχω απομακρυνθεί λίγο από το σπίτι και δεν μου πολύ αρέσει αυτό γιατί αν μας βρει κανένα ράπτορ εδώ την κάτσαμε. Παιδιά δεν έχει τερανοντών. Τι φας. Όχι! Α, κόμπι. Εντάξει, 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 εντάξει. Έφεγε μία και έφυγε. Έφεγε μία και έφυγε. Γύρνα πίσω γιατί θα μου έρθει κάποια στιγμή που δεν θα έχω το νου μου. Μαζί ψέω τώρα με αυτό, βαριέμαι να αλλάζω εργαλεία. Έχει κι άλλο εκεί. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς πτερανόντων ψάχνουμε. Ελπίζω να μην έχω περάσει κάποιο τεράστιο. Τι γίνεται, γιατί δεν έχω το. Παιδιά, όσο μπορείτε να σημαδεύετε κεφάλι στα ζώα, ακόμα και με μίλι όταν βαράτε, γιατί κάνετε περισσότερο damage. Όχι σε όλα, στα ζώα που έχουν headshot modifier. Είναι αυτό. Πάκι. Οκ. Πάκι ράνιο. Από αυτό. Δεν έχει πτερανόντων. Καθόλου. Βλέπω μια ακτίνα στο βάθος, δεν θέλω να πάω προς τα εκεί. Είναι πολύ μακριά μάλλον. Δεν βρίσκω πτερανόντων. Έχουμε απομακρυνθεί πάρα πολύ. Αν είχα μαζί μου σάντλ, θα μπορούσαμε να απομακρυνθούμε κι άλλο. Για να βρούμε πτερανόντων και μετά θα γυρίσουμε πετώντας. Επίσης, νομίζω έχω... Ναι. Α, μάζεψα κι άλλο. Ωραία. Γιατί είχα στακάρει όλο το... είχα χωρίσει όλο το κρέας και δεν θα είχα μετά για να ταΐσω το πτερανόντων. Αλλά μαζέψαμε. Α! Τα μωράκια... δίνουν primate, να ξέρετε. Οπότε, άμα σκοτώναμε το μωράκι trike, θα παίρναμε primate. Βέβαια, δεν ξέρω αν μπορώ να σκοτώσω το μωράκι trike. Α, να το. Όταν βλέπετε ένα μεγάλο ζώο και έχει αυτό το εικονίδιο πάνω την καρδούλα με το αυτό, που σημαίνει ότι από κάπου πίσω να το ακολουθάει δύο μωράκια. Μάλιστα. Θα πάρουμε μπόλικο primate από αυτά εδώ. Και για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει πρώτα να σκοτώσουμε το γονιό. Ωραία. Θα είναι καλό αυτό, γιατί... Πού πήγανε ρε παιδιά? Γιατί θα... θα γίνει πιο εύκολα tame το τερανόντων. Βλέπετε κάνει headshot τώρα, κάνει περισσότερο damage. Ωραία. Τέλεια, πήγα και hide. Και τώρα τα μωράκια φύγανε. Γιατί βρέστα. Μάλιστα. Θα έπρεπε πρώτα να... θα έπρεπε να δέσω με μπόλα το μεγάλο και να πάω να σκοτώσω τα μικρά κατευθείαν. Γιατί κινείται εδώ. Να το. Να το, να το. Κουνιούνται τα berries και φαίνεται. Ωραία. Για έλα να δούμε. Ωραία. Έλα. Το ένα μόνο από τα δύο μας σκοτώσουμε είναι καλά. Τώρα εγώ αν πατήσω ε θα το κάνω δικό μου αυτό. Δεν θέλω.
Λοιπόν, με το pick να πάρουμε Primate. Περνώ. 142. Δεν είναι πάρα πολύ. Ένα να σκοτώσει είναι καλά. Εσύ τι είπαμε. Εσύ 20, όχι, δεν μας κάνεις. Και στακάρουνε τα Primate. Είναι ρύθμιση στο server, δεν είναι mod, δεν έχω βάλει stack mod, απλά είναι ρύθμιση. Λοιπόν, πάμε σε... Δηλοφόσαυρος, πέρασα μπροστά του. Μπράβο, Ηλία. Δεν πειράζει, δεν πρόκειται να μας στάσει. Πάμε προς τα πίσω. Να δούμε πώς βρούμε κάτι. 60, κοίτα να δεις, το 60 με 264 αρχικό βάρος. Ίσως να το έκανα αν κατέβει. Αν κατέβει, πού είναι. Να, το κατεβαίνει. Για πάμε. Και θα βρούμε κι άλλο. Μετά, άμα μπορούμε να πετάμε, θα είναι πιο εύκολο να βρούμε άλλο. Λοιπόν, εσύ είσαι. Εσύ είσαι ολόκληρο. Μπορώ. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν καταλαβαίνω. Ρε παιδιά, εδώ πέρα κάτι έχει νεπόδι και έχω μπακάρει και δεν μπορώ να... Ωραία. Ωραία. Λοιπόν. Είναι. Γιατί δεν ξέρω που... Εσύ τι είσαι. 55 είναι ακόμα καλύτερο. 400 αρχικό βάρος. Ωραία, πάμε για το 55. Απλά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να κατέβει. Αυτό δεν είναι πτερανότο. Κατέβηκε σε ωραίο σημείο. Όχι. Όχι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, μισό λεπτάκι. Μην κουνηθείς, μην κουνηθείς, έρχομαι. Μην κουνηθείς, έρχομαι. Από πού να ανέβω, έχει. Ωραία. Λοιπόν, τα έχουμε βάλει τα Trunk Arrows. Ωραία, δεν θέλει δεύτερο. Τέλεια. Λοιπόν, το Spikeless λέει ότι θέλει 2 Primate. Τι έχω πάθει. Να, δεν πειράζει. Θέλει 2 Primate λέει. Οπότε εγώ που είμαι large θα του δώσω 5. Θα ρίξω και λίγα τέτοια. Να φάγω κάτι για μένα. Και λογικά θα γίνει γρήγορα το tame. Τα έχω ψηλό γρήγορα, δεν είναι κάτι. Πού είναι το φαγητό του, να το. Ωραία. Έχω βάλει το φαγητό να πέφτει λίγο πιο γρήγορα, οπότε δεν είναι, η ταχύτητα δεν είναι ακριβώς επί 4. Τα υλικά που ζητάνε είναι επί 4. Αυτό είναι 60. 264 βάρος. Ναι, αυτό έχει πολύ, έχει 12 πόντους στο βάρος, παρόλο που είναι μόνο 5 level λιγότερα. Τώρα για πρώτο πτερανότον το βάρος θα κοιτάξουμε γιατί έχουμε να κάνουμε μετακόμιση. Στάμινα έχει 7 πόντους, 202. Στάμινα 6 πόντους. Είναι καλύτερο και στο στάμινα. Απλά το άλλο πρέπει να έχει καλύτερο μίλι, ξέρω εγώ. Ναι, έχει 11 πόντους στο μίλι, 12 στο health. Ναι, δεν πειράζει. Δεν μας ενδιαφέρει το health και το μίλι αυτή τη στιγμή. Προτιμούμε το βάρος και το στάμινα για να μπορέσουμε να κάνουμε τη μετακόμιση που θέλουμε. Είναι αυτό εκεί με στο νερό. Πάρα sorry. Ναι, λοιπόν, έγινε 10 το πτερανόντον. Συγχαρητήρια, γιατί κοιτάζει έτσι. Ωραία, ίσχυσε. Λοιπόν, αφήστε σχόλια, αφήστε ονόματα για το πτερανότο κάτω στα σχόλια. Θα το ονομάσουμε, ίσως όχι στο επόμενο, γιατί θέλω, θα γράψω μερικά επεισόδια έτσι μαζεμένα τις επόμενες μέρες και δεν ξέρω κατά πόσο θα έχω τη δύναμη. Είμαστε ανέξω από το σπίτι, Okay. Για άραξε. 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 Πατάω, κουμπιά εδώ. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λοιπόν, το σημάδι αυτό τώρα που μας δείχνει εκεί το αυτό. Έχουμε τη δυνατότητα με το R έτσι απλά να το βγάλουμε. Αλλά αυτό πάλι θα φαίνεται στο χάρτη. Εδώ είναι αυτή η πατούσα. Οπότε για να φύγει τελείως πρέπει να πάμε εδώ στο συν και είτε να κάνουμε untrack call είτε να πατήσουμε πάνω εδώ και φεύγει. Καταπληκτικό. Λοιπόν, saddle. Saddle πτερανόντων. Έχουμε τα υλικά πάνω μας ήδη, για να δούμε τι θέλει. Ωραία, εύκολα. Τέλεια. Οπότε μπορούμε να κάνουμε την μετακόμιση. Μπορούμε να κάνουμε τη μετακόμιση. Θα χρειαστεί λίγο περισσότερο βάρος, εκτός και αν αφήσω κάποια πράγματα εδώ, πάω να πιάσω το μέρος και μετά ξανάρθω να πάρω και τα υπόλοιπα. Για να δούμε πώς μπορεί να γίνει. Λοιπόν, να το πάμε ανάποδα, να τα αφήσουμε όλα. Και να πάρουμε αυτά που θέλουμε. Λοιπόν, τι θέλουμε να πάρουμε. Σίγουρα τα foundation, το κρεβάτι. Τώρα δεν ξέρω. Βασικά θέλω να πιάσω το σημείο, μην μου το πάρει κανένας άλλος.
Γιατί σε λίγο θα ανοίξω σερβερ και για εσάς να μπείτε κι εσείς μέσα. Εσείς που βλέπετε αυτό το βίντεο, ο σερβερ έχει ήδη ανοίξει από εχθές και μπορείτε να μπείτε αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να μπείτε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι ένα σχόλιο σε αυτό και στο προηγούμενο βίντεο. Ίσως και σε κανένα πιο παλιό. Θα σας τα εξηγήσω από το Discord. Μην τα λέμε τώρα από εδώ. Ούτως ή άλλως πρέπει να έρθετε στο Discord για να πάρετε τον ρόλο. Οπότε από εκεί θα σας τα εξηγήσω λεπτομερώς. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι θα γίνει. Φέρ' τα εδώ όλα. Φτιάξε ντουλάπα, μία-δύο. Τέλεια, τόσες ήθελα. Ώστε εκεί που θα πάμε να έχουμε κάπου να τα βάλουμε όλα αυτά που έχουμε πάνω μας. Και κοίτα να δεις τώρα. Λοιπόν, παίρνω ντουλάπα, παίρνω foundation κρεβάτι, κρέας για μένα. Τι άλλο θέλω να πάρω? Δεν ξέρω τι θέλω να πάρω. Φέρε τα βελάκια, τρία τι να μου κάνουνε, θα μου πεις. Λοιπόν, φέρε αυτό, φέρε και αυτά. Δεν νομίζω να είναι πολύ βαριά αυτά, έχει βάρος των τερανόντων. Ωραία, νομίζω για αρχή καλά είναι. Απλά θα πάμε, θα βάλουμε τα foundation, θα βάλουμε τις ντουλάπες και το κρεβάτι και θα γυρίσουμε πίσω να πάρουμε τα υπόλοιπα. Μισό λεπτό, θα σκοτήσουμε τον τερανόντο να πάρει και κανένα XP. Το σκότωσα. Περίμενε. Πού είναι? Τέλεια. Πήρα λιγότερο chitin, το ξέρω. Επειδή το σκότωσα, το έφαγα με το πτερανόντον. Πήρα λιγότερο chitin, αλλά νομίζω ότι πήρα περισσότερο oil από ό,τι θα έπαιρνε αν το μάζευα εγώ με το hatchet μου. Και οπότε ήταν καλύτερο. Λοιπόν. Ψυγιάκι, περίμενα. Πώς λέγεται? Preserving bean, ωραία. Και θέλει τέτοιο. Και θέλει stone. Το ξέρω. Ωραία. Ένα για αρχή καλά είναι. Και θέλουμε στο mortar και στο pestle να βάλουμε αυτό. Και flint. Ωραία. Να φτιάξουμε spark powder. 100. 200 φτάνουνε. Και αφήνουμε αυτά εδώ. Με αγχώνουν οι σκιές. Φυγέτε από δίπλα μου. Ωραία. Και θα πάμε να βάλουμε αυτά εκεί. Πέρα και τα πράγματα να τα αφήσουμε στο καινούριο σπίτι. Και τα κρέατα. Και... για πάμε. Ωραία. Ψιλοκαλά είναι. Πάρ' τα κρέατα να έχεις να τρως. Λοιπόν... ξεκινάω με στάμινα, που δεν ανεβαίνει καθόλου το στάμινα. Δεν ανεβαίνει καθόλου. Ένα περνόταν εκεί τη φάση. Όχι, είναι αυτό που ήταν εκεί, ήρθε από εδώ. Εντάξει, θα μου πεις δίπλα, εδώ ήμασταν. Ωραία. Πάμε έτσι. Γιατί σε λίγο βραδιάζει και δεν θα βλέπουμε. Πού θέλω να πάω? Περίμενε. Πού θέλω να πάω? Δεν ξέρω. Μισό λεπτό να δω το χάρτη. Ωραία. Από πάνω προς τα κάτω το ξέρω. Ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ. Ναι, μάλλον κάπου νομίζω εδώ. Οπότε, εδώ με διπλό κλικ μας βγάζει αυτό. Θα το ονομάσω base. Αφήνω συντεταγμένο ό,τι μου βαλέ. Κάνω ένα πορτοκαλί, ξέρω εγώ, έτσι ωραίο. Accept. Και το κάνουμε ένα αριστερό κλικ για να μας το ανοίξει, να το βλέπουμε. Και πηγαίνουμε. Είδατε πόσο εύκολο είναι. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Θα φτάσουμε τώρα εκεί, θα βάλουμε ό,τι έχουμε πάνω μας, foundation και τέτοια. Α, δεν θα βλέπουμε κιόλας. Μπορώ να βάλω γάμα. Γάμα 4. Να, έφτιαξε λιγάκι. Ωραία, το στάμινα καλά είναι. Μια χαρά, ψιλογρήγορο το τρανόντον. Έχουμε ενεργοποιημένη την επιλογή για να δίνουμε ταχύτητα και στα πετούμενα και στα επίγεια σε όλα. Οπότε θα είμαστε καλά. Πάρω εγώ ένα στάμινα εδώ. Πόσο health έχει? 529. Εντάξει, θα τέξει ένα-δύο χτυπήματα αν κάτι μας την πέσει. Οπότε θα είμαστε καλά. Πήραμε στάμινα. Συνεχίζουμε. Και χαίρομαι που θα μπορέσω να κατοχυρώσω το σημείο που μου αρέσει. Τώρα φαίνονται λίγο ξεθοριασμένα όλα που βάλα τον γκάμα και δεν μου πολύ αρέσουν, αλλά τι να κάνουμε.
από το να μην βλέπουμε τίποτα, ας τα βλέπουμε ξεθοριασμένα. Προσοχή, το στάμινα δεν κρατάει πολύ. Απλά δεν βλέπω εδώ με τα πολλά δέντρα και δεν θέλω να προσγειωθώ που να είναι. Αφήνω λίγο το shift. Να δούμε πού είμαστε. Ωραία. Ωραία, νομίζω εδώ πάνω σε αυτό. Τι ακούστηκε? Κάποιος έφαγε κάτι και έρχεται η σειρά μου. Κάτι θα μου επιτεθεί, το ξέρω. Όχι. Όχι. Ράπτορ. Ωραία, πήρα στάμινα, τα χαρούλα. Και από το επόμενο επεισόδιο πρέπει να αρχίσουμε να ανοίγουμε και καμιά ακτίνα. Γιατί οι ακτίνες είναι πολύ... είναι αρκετά OP τέλος πάντων. Τις έχουν κάνει πολύ καλές, έχουν ωραία πραγματάκια μέσα. Δεν θέλω να κάνω tame τώρα, αλλά να ρίξουμε μια ματιά να έχουμε το νου μας. Ωραία. Λοιπόν, κοντεύουμε. 1,8 λέει. Ψιλοκοντεύουμε. Στάμινα, δεν έχουμε πολύ. Θεριόνιξ βλέπω. Αυτό τι είναι, παρασεραθέριουμ. Ωραία. Είμαστε στο βάλτο, στην αρχή του βάλτου, οπότε θα κάνω μια προσγείωση εδώ και ας ελπίσουμε να μην έρθει κανένα κάπρο. Αχώνομαι. Θέλω άλλο στάμινα, φτάνει. Δεν έχω διαλέξει πολύ καλή διαδρομή. Το έχω κόψει ευθεία και περνάμε... από όλα περνάμε. Ναι, και τώρα είμαστε ακριβώς πάνω από το βάλτο χωρίς στάμινα. Ίσως έπρεπε να το πάμε λίγο γύρω-γύρω κάπως. Δώσε την ακρούλα. Πήρα λεύω. Θα δώσω στο στάμινα. Ωραία. Πάρε στάμινα λίγο. Πάρε στάμινα λίγο, έρχεται το Ρόπερτ. Πήρα στάμινα, δεν πήρα τίποτα, δεν πήρα. Δεν με αφήσανε. Πάρε λίγο. Πάνω. Ωραία. Πάρε λίγο στάμινα. Τι είναι αυτό εκεί. Θέρι. Όχι, δίπλο. Διπλόδοκος. Ωραία. Αυτό δεν κάνει damage. Πήρα στάμινα. Έχω κι άλλο level. Εδώ. Ωραία. Έχει ο παίχτης μου level. Δεν ασχολούμαι αυτή τη στιγμή. Όπου θα περάσουμε μέσα από το Redwood. Όχι ρε παιδιά, μέσα από το Redwood. Πάμε γύρω-γύρω. Πάμε μέσα από το Redwood. Πάμε από εδώ. Ακριβώς είμαι. Ναι, έπρεπε να είχα σημαδέψει τη μύτη του Redwood για να πάμε. Δεν περνάμε μέσα από το Redwood να μας την πέσει κανένα θαλακόλιο εκεί πέρα να μας. Είχε νυχτώσει και δεν βλέπουμε. Δεν πειράζει. Έτσι είναι το παιχνίδι, έχει και νύχτα. Δεν είναι μόνο μέρα. Έχει και μέρα, έχει και νύχτα. Όλα μαζί τα έχει. Όχι τώρα! Έχει νερό κάτω. Νομίζω ότι προλάβαινε να πάω μέχρι τον κορμό. Στην πέτρα! Απίστευτο! Απίστευτο! Μέσα στο νερό είχε μια πέτρα και προσγειώθηκα πάνω στην πέτρα. Ωραία. Λίγη τύχη την είχα εδώ με το μέρος μου, μπορώ να πω. Πήραμε στάμινα. Ναι, ήθελα να προσγειωθώ εδώ πάνω σε αυτό το ξυλαράκι, το είχα βάλει στο μάτι. Αλλά δεν έφτασε το στάμινο. Λοιπόν, ωραία. Γνώριμα κατά τόπια εδώ. Αγαπημένο σημείο. Ωραίο φαίνεται και τη νύχτα. Γενικά έχω μικρύνει τις νύχτες, έχω μεγαλώσει τις μέρες. Τα γνωστά όπως σχεδόν σε όλους τους σερβερς, οπότε θα είμαστε καλά. Δεν θα κρατήσει πάρα πολύ ώρα η νύχτα. Αλλά δεν πειράζει, τα αφήνω γιατί είναι πολύ όμορφο το... όλο το τοπίο, δεν έχω στάμινα και κάτι γίνεται. Έχει ρεξ. Δεν ξέρω τι έγινε. Τρώμαξα από μόνος μου ή κάτι όντως έγινε. Δεν είμαι σίγουρος. Πάμε πάλι. Απλά ξανανοίχω, έχω λίγο δυνατά τα ακουστικά μου και λίγο τρόμαξα ίσως. Πάρε μωρέ στάμινα. Ωραία, πάμε. Σχεδόν φτάσαμε. Δεν βλέπω τίποτα, αλλά νομίζω φτάσαμε. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι το σημείο που θα ήθελα να κάνουμε τη βάση μας. Φαίνεται λίγο χάλια, αλλά άμα το καθαρίσουμε, ρίξουμε όλα τα δέντρα, όλες τις πέτρες, όλα τα πάντα, είναι πάρα πολύ μεγάλο ίσιωμα. Όχι στη μύτη εδώ που κάνει λίγο την ανηφορίτσα, αλλά λίγο πιο εκεί όλο αυτό το μέρος είναι σχεδόν τελείως ίσιο.
Σχεδόν τελείως ίσιο είναι και μπορούμε να φτιάξουμε πολύ μεγάλη βάση χωρίς πολλά σκαπανεβάσματα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα βάλουμε μερικά foundations κάπου να φαίνονται για να, άμα τύχει και έρθει κανένας άλλος παίκτης να χτίσει εδώ ρε παιδί μου, να δει ότι υπάρχει κάποιος εδώ. Ωραία, θα ρίξουμε κανένα δύο δέντρα μα είναι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πόσα foundations έχω πάνω μου? Έχω 6, ωραία. Πού πήγανε? Εδώ. Τι, άμα απλά πεις στο inventory και βγεις, φεύγει. Ωχ, γιατί, δεν ήταν έτσι. Ωραία, λοιπόν, το βάζουμε εδώ. Το κατεβάζουμε λιγάκι. Τέλεια. Ωραία, ωραία. Ωραία, λοιπόν, βάλαμε όλα μας τα foundations. Μπορώ να κατέβω εγώ. Να βάλω και το κρεβάτι. Τι, τίποτα, τα... Αυτά, ωραία. Και να βάλω και το ψυγιάκι άστο για την ώρα. Να βάλουμε τις ντουλάπες εδώ και εδώ. Η δεύτερη λοκάρι πάνω στην πρώτη, πολύ όμορφα. Βάλε αυτό, βάλε αυτό. Σε χαιρετήσω. Δεν μπορώ, τρομάζω, είμαι θέλω να φύγω. Λοιπόν, πάρε και αυτό. Πάρε και... Δεν πήρα spark powder για να βάλω το κρεβάτι κάτω. Ναι, αυτή τη βλακία έκανα. Έπρεπε να πάρω spark powder για να βάλω το κρεβάτι... Το... Τα κρέατα! Τα κρέατα να βάλω... Δεν πειράζει, θα έχουμε περισσότερο spoilment. Λοιπόν... κάπως έτσι ξεκινήσαμε εδώ πέρα το... αυτό. Ήρθαμε στο σημείο που θέλουμε να γίνει το καινούριο σπίτι. Θα ρίξω κανένα δέντρο έτσι για να φαινόμαστε και από μακριά. Έχουμε κρεβάτι πλέον. Έχουμε κρεβάτι πλέον, δεν μας πειράζει και να μας επιτεθεί κάτι. Γιατί δεν θα έχουμε μεγάλη διαδρομή να διανύσουμε, θα βγούμε ακριβώς εδώ. Απλά θέλω να ανοίξω λιγάκι το μέρος, ώστε από μακριά, άμα έρθει κάποιος, να φαίνεται λίγο πιο ανοιχτό και να φαίνεται ότι κάποιος μένει εδώ. Να, κάπως έτσι. Βλέπετε, δεν έχει φέρει και τις πέτρες. Θα τις χρειαστούμε τους ή άλλους πέτρες για να φτιάξουμε foundations. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, κάπως έτσι εγώ το φανταζόμουν. Στο επόμενο επεισόδιο, μάλλον, θα χτίσουμε σπίτι. Εκτός και άμα δεν κρατηθώ και το χτίσω εκτός κάμερας, αλλά μάλλον στο επόμενο επεισόδιο θα χτίσουμε σπίτι. Από εσάς θα ήθελα να κάνετε like αν σας άρεσε το επεισόδιο. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι, κάντε subscribe, πατήστε και το καμπανάκι, κοινοποιήστε το βίντεο να το δουν και φίλοι σας, ό,τι θέλετε να μου πείτε και ονόματα για το πτερανόντων. Γράψτε κάτω στα σχόλια, πατήστε ένα από τα βίντεο από εδώ ή από εδώ και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Αύριο, Σάββατο, κάθε Σάββατο θα ανεβαίνει λίγο πιο νωρίς το βίντεο, στις 11 μάλλον θα τα ανεβάσω, οπότε τα λέμε αύριο στις 11 το πρωί. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!